καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 21 Μαΐου του 2023. Σήμερα θα κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και θα πάμε στο 1989. Είναι μια ταραγμένη πολιτική περίοδος εξαιτίας και του σκανδάλου Κοσκοτά, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την κοινή γνώμη, με το ειδικό δικαστήριο να έχει στηθεί, όπου μεταξύ άλλων κατηγορούμενος ήταν και ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και αρκετά ηγετικά στελέχη τότε του ΠΑΣΟΚ. Η χώρα λοιπόν ήταν σε ένα έντονο κλίμα πόλωσης. Οι εκλογές διεξάγονται, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 44% πανελλαδικά, το ΠΑΣΟΚ φτάνει στο 39% και ο συνασπισμός των κομμάτων της αριστεράς στο 13%. Σε ό,τι αφορά στην ΣΑΜΟ, πρώτο κόμμα έρχεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με 40%. Την έδρα κερδίζει μεν ο αείμνηστος Κώστας Καραμινάς, αλλά χωρίς να είναι ο υποψήφιος εκείνος ο οποίος συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς. Τους περισσότερους σταυρούς είχε συγκεντρώσει ο αντίπαλος του στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και πρώην νομάρχης ΣΑΜΟ, Πανταζής, ο οποίος είναι ο βουλευτής που δεν εκλέχθηκε ποτέ, συγκεντρώνοντας 8.500 περίπου σταυρούς προτίμησης, πρώτος στα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων, αλλά το κόμμα του ήρθε δεύτερο. Για την ακρίβεια, στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 18 Ιουνίου του 1989, πρώτο κόμμα στη ΣΑΜΟ ήρθε η Νέα Δημοκρατία με 12.610 ψήφους και 39,5%. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ήρθε δεύτερο σε ψήφους με 11.444 και ποσοστό 35,85%, ενώ ο συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου 7.265 ψήφους και ποσοστό 22%. Σε ό,τι αφορά στους σταυρούς προτίμησης, πρώτος είχε έρθει από πλευράς ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Πανταζής με 8.879 ψήφους. Επίσης, στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Χούλης είχε πάρει 1.792 ψήφους. Στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, πρώτος είχε έρθει ο Κώστας Καραμινάς με 7.820 ψήφους, δεύτερος ο Θαλασσινός με 4.283 ψήφους. Από το τότε ψηφοδέλτιο του συνασπισμού της αριστεράς και της πρόοδου, ο Αλέξης Σεβαστάκης 4.170 ψήφους και ο Ιβάνης Μούλας 2.391 ψήφους. Όπως είπαμε λοιπόν, τον Ιούνιο του 1989 ο Κώστας Καραμινάς κέρδισε την έδρα της ΣΑΜΟΥ, αφού το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ήρθε πρώτο στο νομό μας, έχοντας όμως ο ίδιος προσωπικά λιγότερους σταυρούς προτίμησης, λιγότερους ψήφους από τον συνυποψήφιό του στο ΠΑΣΟΚ Πανταζή. Ένα χρόνο σχεδόν αργότερα, τον Απρίλιο του 1990, ήταν η σειρά του Κώστα Καραμινά να γευτεί την πικρή γεύση της ήττας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Εκείνος έρχεται πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, συγκεντρώνοντας 9.615 ψήφους, αλλά το κόμμα του Νέα Δημοκρατία έρχεται δεύτερο στον ομό. Για την ακρίβεια, πρώτη έρχεται η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 52,92%. Η Νέα Δημοκρατία δεύτερη, με ποσοστό 43,76%. Ο κύριος Καραμινάς είχε συγκεντρώσει 9.615 ψήφους, ο κύριος Αλέξης Σεβαστάκης 8.792, αλλά ήταν ο επόμενος βουλευτής στο νομό ΣΑΜΟΥ. Μέχρι την επόμενη φορά συνεχίστε να ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά στην εκλογική διαδικασία και όχι μόνο μέσα από το samostimes.gr. Ήταν ο Μιχάλης Βαρνιάς και σας εύχομαι μια όμορφη συνέχεια.